διαβήτης δεν αποτελεί νόσο αλλά τρόπο ζωής. Πώς μαθαίνουμε να ζούμε με αυτόν, πόσο σημαντική είναι η αυτομέτρηση, ποια είναι τα νέα δεδομένα στην μέτρηση γλυκόζης στο αίμα και πώς γίνεται η ζωή των διαβητικών πιο απλή, σε λίγο στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή της Ίασης. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον σακχαρώδη διαβήτη, τύπου 1 και 2. Μία νόσος η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό πρόβλημα όχι μόνο για το άτομο και ειδικά τα μικρά παιδιά, αλλά και για το οικογενειακό περιβάλλον. Η αυτομέτρηση μπορεί να αποτελέσει κλειδί στην αντιμετώπιση αυτής της νόσου, όμως για να είναι το άτομο υγιές και να έχει μία ποιότητα ζωής, θα πρέπει ακόμη και η αυτομέτρηση να έχει βεβαίως τις θεραπείες εκείνες, οι οποίες μπορούν να προσδώσουν ένα πολύ θετικό πρόσημο στη ζωή του και βεβαίως και στο περιβάλλον του. Για το θέμα λοιπόν αυτό και τις τελευταίες εξελίξεις, κοντά μας έχουμε τον γιατρό Αντώνιο Λέπουρα, παθολόγο, διαβητολόγο και διευθυντή διαβητολογικής κλινικής. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλά σε βρήκα, Ιωάννη. Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί μέσα από την εκπομπή αυτή, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν να κατανοήσουμε τι είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και από εκεί πέρα βεβαίως να δούμε τι καινούργιο έχουμε σε αυτόν. Ωραία. Χαίρομαι καταρχήν που είμαστε μαζί. Έχω έναν άνθρωπο που είναι ψαγμένος με ιατρικές ανησυχίες. Είναι πολύ σημαντικό γιατί όλοι μας... Στην εποχή μας νομίζω ότι είναι ακριβώς, απαραίτητο. Όλοι μας και άποψή μου αυτή είναι, πρέπει να είμαστε λίγο μικροί γιατροί του εαυτού μας. Μια που αλλά όχι μοναδική. Ο ειδικός είναι εκείνος που συνηθίζει παίρνει την ευθύνη. Το περιβάλλον μας να μας δίνει συμβουλές που έχει ακούσει, αλλά πολλές από αυτές είναι μακριά από την αλήθεια. Και το σώμα μας δίνει πολλές φορές το καμπανάκι εκείνο που χρειάζεται. Και αυτή είναι η άποψή μου ότι πρέπει να μάθουμε να ακούμε το σώμα μας. Άρα, ο ζαχαρώδης διαβήτης είναι μια κατάσταση στην οποία το ζάχαρο στο αίμα μας είναι πιο υψηλό από το φυσιολογικό. Mm-hmm. Έτσι, να το πω απλά. Έτσι, δηλαδή, πάμε σε ένα εργαστήριο, κάνουμε μια μέτρηση. Αν δούμε μια τιμή ζαχάρου πάνω από το 125, η οποία την επαναλάβουμε ακόμα και 126 να είναι, έχουμε ήδη μπει στο κλαμπ των γλυκών ανθρώπων, που λέω εγώ. Άρα, εντάξει, τα πράγματα αρχίζουν από εκεί και παίρνουν μια διαφορετική τροπή, αλλάζει η ποιότητα ζωής μας. Ακριβώς. Mm-hmm. Όπως στην κοινωνία μας έχουμε πάρα πολλά και διαφορετικοί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί σε όλα μεταξύ τους, έτσι και οι τύποι του διαβήτη δεν είναι οι ίδιοι. Έτσι. Άρα, έχουμε τον τύπο 1 που αφορά στην πλειοψηφία του ηλικίες νεότερες, mm-hmm, χωρίς όμως αυτό να ισχύει αποκλειστικά. Άρα μπορούμε να βρούμε τύπου 1 και στα 30 και στα 40, ακόμα και στα 60 και στα 70. Και έχουμε και τον τύπο 2, ο οποίος τύπο 2 είναι αυτό που εγώ λέω η κυλίτσα των παντρεμένων. Έχει σχέση, λοιπόν, παντρεμένων ή τέλος πάντων των ερωτευμένων σε μεγάλη ηλικία. Μάλιστα. Το λέω καλά, αλλά όλοι στα νιάτα μας συνήθως είμαστε πολύ πιο αδύνατοι και όσο μεγαλώνουμε βάζουμε κάποια κιλά. Έχω σκεφτεί, γιατρέ, ότι αν ένα κιλό τον χρόνο παίρνουμε όσο περνά τα χρόνια, τότε σε μία δεκαετία μπορεί να έχουμε ήδη πάρει 10 κιλά χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Ναι. Αυτό είναι ένας κακός παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε διαβήτη. Αυτό που έχει σκεφτεί είναι αλήθεια και οι μελέτες λένε ότι αν το 45 όλοι ανά έτος θα βάλουμε από λίγα γραμμάρια μέχρι μερικά κιλά, και βέβαια θα τα βάλουμε σε σημεία που έχουμε λιποκύτταρα, άρα το αν θα παχύνουμε ή όχι εξαρτάται από το στόμα μας. Και λέω σε ασθενείς, αν το ράψουμε κοινώς. Πώς θα δυνατήσουμε, λέω χαμογελώντας, ότι ξέρω ένα πολύ καλό ράφτη και θα μου δώσετε εμένα το κλειδί του φερμουάρ που θα βάλει στο στόμα σας. Αλλά από την άλλη πλευρά, το πώς θα παχύνουμε δεν εξαρτάται από εμάς. Είναι γονιδιακά προδιαγεγραμμένο. Άρα άλλοι θα κάνουν κοιλιές, άλλοι θα κάνουν μπούτια και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να παρακολουθούμε τις τιμές γλυκόζης στο αίμα μας? Τι είναι αυτό που πρέπει να μας ανησυχήσει? Είναι μέσα στο ετήσιο check-up μας. Ο διαβήτης, ο λαός το λέει ύπουλο. Έτσι, που τι σημαίνει ύπουλο? Σημαίνει ότι μπορεί να είμαστε διαβητικοί και να μην έχουμε κανένα σύμπτωμα. Ξέρουμε πλέον από αρκετές μελέτες στατιστικές ότι υπάρχουν 7 έως 10 χρόνια από τη στιγμή που ξεκινάει το ζάχαρο μέχρι τη στιγμή που θα το καταλάβουμε. Και δυστυχώς, μία τις δύο περιπτώσεις, να μην σας πω 2 στις 3, θα το καταλάβουν από τις επιπλοκές του. Και οι άμεσες επιπλοκές του ζαχαρώδη διαβήτη είναι τα εμφράγματα και τα κεφαλικά. Κοινώς έχουμε πάρα πολλούς νέους σε ηλικίες άνω των 45, εκεί που ξεκινάει και ο διαβήτης τύπου 2, έτσι που κοιμήθηκαν και δεν ξύπνησαν ή που βρεθήκαν χωρίς να έχουν άλλους παράγοντες κινδύνου που έχουν κάπνισμα. Τα υποκείμενα νοσήματα που λέμε. Παράγοντες κινδύνου θα έλεγα. Το κάπνισμα δεν είναι υποκείμενο νόσημο.
Έτσι, η κοιλιακή παχυσαρκία και η έλλειψη σωματικής άσκησης δεν είναι συνοστηρότητα, την κάνουμε μόνοι μας συνοστηρότητα. Μάλιστα. Συνήθειες λοιπόν, κακές συνήθειες. Κακή συμπεριφορά στο σώμα μας, θα έλεγα εγώ. Στον τρόπο διαβίωσης μας. Κακή συμπεριφορά στο σώμα μας. Άρα λοιπόν, στο διαβήτη τύπου 2, η ινσουλίνη που είναι ο καταλύτης για να χρησιμοποιήσουμε τις τροφές, υπάρχει ένας μύθος ότι ο διαβήτης σχετίζεται με το ζάχαρο. Ο διαβήτης δεν σχετίζεται μόνο με το ζάχαρο, σχετίζεται με το μεταβολισμό. Το σώμα μας είναι μία μηχανή, η οποία ως μηχανή μπορεί να φτιάχνει την ενέργειά του μόνη της. Έτσι, κανένα μηχάνημα, όπως και το σώμα μας, ένα μηχάνημα είναι πολύ πιο σοφιστικό, αλλά μηχάνημα είναι, δεν λειτουργεί χωρίς ενέργεια. Άρα τα καύσιμά μας τα βρίσκουμε από το περιβάλλον. Το σώμα μας μπορεί να διασπάσει τις τροφές σε λίγες ώρες, σε πρώτες ύλες. Ας σκεφτούμε στην άκρη του μυαλού μας ότι ένα δηληστήριο πετρελαίου που διασπάει ένα υδατάνθρακα το πετρέλαιο, τι έκταση έχει. Το σώμα μας μπορεί να διασπάσει όλες τις τροφές, τις πρωτεΐνες να τις κάνει αμινοξέα και να φτιάξει τις δικές μας πρωτεΐνες. Τα λίπη θα τα κάνει τριγλυκερίδια, λιποσταγονίδια, ελεύθερα λιπαρά οξέα και όλους οι υδατάνθρακες θα τους κάνει ζάχαρη στο τέλος. Διότι το βασικό μας καύσιμο είναι η ζάχαρη. Το σώμα μας μπορεί να κάψει και το λίπος παράγοντας τοξίνες που λέγονται κετώνες, αλλά ο εγκέφαλός μας τρέφεται αποκλειστικά με ζάχαρη. Αυτό είναι που λέμε ότι θα πρέπει να φάμε μια σοκολάτα για να πάρουμε ενέργεια για τον εγκέφαλο. Κοιτάξτε, ο εγκέφαλος τρέφεται με ζάχαρη, έχει υποδοχής γλυκού στη γλώσσα μας. Οπότε το άμυλο διασπάται ήδη από το σάλιο σε ζάχαρη, γι' αυτό αν πιπιλήσουμε ψωμάκι, το οποίο είναι ένα υδατάνθρακα σύμπλοκο, είναι άμυλο, θα διασπαστεί σε ζάχαρη και το ψωμάκι μετά από 2-3 λεπτά που το πουλάμε στο στόμα μας γλυκαίνει. Γι' αυτό μας είναι και πολύ ευχάριστο. Ο εγκέφαλος παίρνει μια πληροφορία ότι έρχεται ενέργεια, γιατί για τον εγκέφαλό μας αυτό το γλυκό που εμείς νιώθουμε είναι καθαρή ενέργεια. Άρα για τον εγκέφαλό μας η ζάχαρη είναι ότι είναι τα ναρκωτικά για να ναρκωμανεί. Μάλιστα. Έτσι, αν λοιπόν φάμε μια απλή μορφή ζάχαρης, θα ανέβει το ζάχαρο στο αίμα μας, ο εγκέφαλος θα πάρει μια πληροφορία για ενέργεια. Επειδή είναι σκέτη ζάχαρη, θα καεί γρήγορα. Δεν είναι που έχω κρέας με φασολάκια, ένα σύμπλοκο φαγητό. Άρα θα μας δώσει πρώτον καλή διάθεση. Γι' αυτό οι παλιοί δίναν στα παιδιά ζάχαρη όταν διαβάζανε. Και μάλιστα ήταν γνωστή και σε κύβου ζάχαρη, καντιοζάχαρη. Γιατί αυτό τους έδινε ενέργεια και μπορούσαν να διαβάσουν καλύτερα. Έτσι και να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τον εγκέφαλό τους. Αλλά μόλις καεί αυτή η ενέργεια, τι θα μας κάνει. Θα πει εγκέφαλος, πού είναι η ενέργεια που μου έταξες. Θα μας ανοίξει την όρεξη. Άρα τα γλυκά μας ανοίγουν την όρεξη. Μάλιστα. Γι' αυτό νιώθουμε αυτό το αίσθημα ότι μετά από ένα γλυκό, σαν να αρχίσουμε έτσι να αναζητούμε ξανά ένα αλμυρό και πάει ένας κύκλος φαύλος λιγάκι. Okay. Άρα λοιπόν οι δύο βασικές μορφές, γιατί έχουμε και το διαβήτη της κοιήσεως, έχουμε αυτούς που λέμε διαβήτη τύπου 3, αλλά οι βασικές μορφές του διαβήτη είναι ο τύπος 1, που εκεί ο οργανισμός για πάρα πολλούς λόγους είναι πολύ παραγωγικό, καταστρέφει τα κύτταρα του παγκρέατος που λέγονται β' κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη. Στο διαβήτη τύπου 2 έχουμε τη λεγόμενη αντίσταση στην ινσουλίνη που αυτή κληρονομείται και δυστυχώς χειροτερεύει με την αύξηση του βάρους, που το σώμα μας θέλει πολύ περισσότερη ινσουλίνη για την ίδια δουλειά. Έτσι, άρα στο μεν διαβήτη τύπου 1 αναγκαστικά θα πρέπει εμείς να δώσουμε την ινσουλίνη απ' έξω, και επειδή ζούμε στο 2021 ή τέλος πάντων στον 21ο αιώνα, έχουμε πλέον πολλές μεθόδους και τεχνολογία για να μπορέσουμε να το υποκαταστήσουμε. Αλλά επειδή το πάγκρεας μας το κάνει αυτόματα, ενώ εμείς πρέπει να το κάνουμε πλέον με τη λογική μας, αυτού που σε κάποιους άλλους ανθρώπους το κάνει αυτόματα, αυτό θέλει εκπαίδευση. Γιατρέ, πάμε λοιπόν να δούμε όλα εκείνα τα κύρια γνωρίσματα του διαβήτη 1 για να κατανοήσουμε και πότε αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί και σε ποιους. Έχουμε λοιπόν την άμεση αγωγή με ινσουλίνη, εμφάνιση πριν τα 35 ή και τα 20, γι' αυτό και βέβαια ονομάζεται και ένας διαβήτης ο οποίος είναι ο νεανικός διαβήτης. Mm. Σωστά. Ναι. Δίψα και συχνοουρία. Είναι 4 από τα 7 κύρια γνωρίσματα τα οποία έχουμε για τον διαβήτη εδώ αυτό. Εδώ να τονίσω, το είπα και πριν, ότι πλέον μπορεί να έχουμε διαβήτη τύπου 1, το λέμε τύπου 3, αλλά θα εξελιχθεί σε τύπου 1 και άνω των 35. Η Μάλιστα. γνώση δηλαδή που είχαμε παλιά ότι ο διαβήτης, ο νεανικός, γι' αυτό το λέμε νεανικό και πια δεν τον λέμε νεανικό, το λέμε τύπου 1, στην πλειοψηφία του θα εμφανιστεί σε νεότερες ηλικίες, χωρίς όμως να αποκλείουμε και σε μεγαλύτερες ηλικίες να εμφανιστεί ένας υποτύπος του 1, που στο τέλος όμως θα γίνει 1. Δηλαδή θα σταματήσουν τα κύτταρά μας να παράγουν ινσουλίνη. Το αποτέλεσμα πάντως είναι το ίδιο. Χωρίς ινσουλίνη, ο οργανισμός μας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει στροφές. Έτσι, θα τις μετατρέψει εν μέρη σε ζάχαρη, αλλά τα κύτταρά μας δεν θα πάρουν ζάχαρη. Άρα είναι σαν να είμαστε σε ένα εστιατόριο που μυρίζουμε τις τροφές, αλλά δεν μπορούμε να τις φάμε γιατί είναι δεμένο το στόμα μας. Άρα τι θα κάνει αυτό. Τα κύτταρά μας θα μας φέρουν πείνα. Όσο εμείς πεινάμε, τρώμε παραπάνω τροφή, αλλά χωρίς ινσουλίνη, φτιάχνουμε ζάχαρη. Η ζάχαρη όταν ανεβαίνει στο αίμα μας
η γλυκόζη πάνω από το 200, ενώ είναι καύσιμο, αρχίζει και καίει τα πάντα, ακόμα και τα ίδια τα κύτταρα που παράγουν η ισουλίνη. Άρα το σώμα μας έχει δικλείδες ασφαλείες. Mm-hmm. Και ενώ φυσιολογικά ένα αυτοκίνητο δεν θέλουμε να χάνει τη βενζίνη του, αλλά δεν πρέπει φυσιολογικά να βρίσκουμε ζάχαρο στα ούρα μας, αρχίζει ο οργανισμός και το βγάζει από τα ούρα του για να μπορέσει να προστατευτεί από τις οξυδώσεις που κάνουν τα υψηλά ζάχαρα μέσα στα αγγεία μας. Άρα αυτό είναι ο τύπος 1. Ο τύπος 1 ξεκινάει ευνίδια. Έτσι, και σε πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή σε ένα μωρό ή σε ένα βρέφος λίγων μηνών. Συνήθως, στις πιο πολλές των περιπτώσεων, τα οξέα συμπτώματα, αυτά που θα τα καταλάβουμε, είναι όταν έχει αρκετά προχωρήσει. Άρα συχνά η διάγνωσή του δεν γίνεται προληπτικά, αλλά γίνεται σε κάποιο νοσοκομείο με συμπτώματα υψηλού ζαχάρου, που αυτό μας κάνει αφυδάτωση, άρα μας φέρνει σύγχυση, μας φέρνει πολλές φορές ακόμα και προκοματώδεις καταστάσεις. Και η διάγνωσή του συνήθως δεν γίνεται προληπτικά, γίνεται ευνηδίως και ιδίως στα νέα παιδιά γίνεται σε κάποιο νοσοκομείο, το οποίο θα πρέπει να είναι και εκπαιδευμένο νοσοκομείο και να έχει γιατρούς που να μπορούν να το αναγνωρίσουν, γιατί τα συμπτώματά του είναι μη ειδικά. Στη φροντίδα του διαβήτη όμως, γιατρέ, γιατί υπάρχουν βεβαίως τρόποι να αντιμετωπίσουμε το διαβήτη, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις είναι λίγο πιο πολύπλοκες από ό,τι σε άλλες. Υπάρχουν εξελίξεις πλέον? Είμαστε τυχεροί. Το 1986 μετράγαμε μόνο το ζάχαρο στα ούρα μας. Χρησιμοποιούσαμε ινσουλίνες από εκχυλίσματα βοδιών, αλόγων και γουρουνιών. Ναι. Το 2021 έχουμε πλέον σύγχρονες ινσουλίνες. Ξανατονίζω ότι αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι ότι ενώ το σώμα μας περίπου ανά 3 λεπτά μετράει το ζάχαρο στο αίμα μας και αυξομειώνει την παραγωγή ινσουλίνης. Αυτόματα, ναι. Δεν μένουμε χωρίς ινσουλίνη, γιατί δεν μένουμε χωρίς ενέργεια. Αλλά ακόμα και όταν κοιμόμαστε, θέλουμε ινσουλίνη, γιατί χρειαζόμαστε. Τα όργανα μας καταναλώνουν κάποια ενέργεια. Ενέργεια. Άρα, όπως όταν το αυτοκίνητό μας είναι στο ρελαντί, έτσι δεν καίει την ίδια ενέργεια που όταν το οδηγούμε και το κυκλοφορούμε. Μόνο η διαφορά μας είναι ότι το σώμα μας δεν μπαίνει ποτέ στον γκαράζ, ενώ το αυτοκίνητό μας του σβήνουμε τον κινητήρα. Άρα 24-24 ώρες χρειόμαστε ινσουλίνη για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την ενέργεια και για να δουλέψει ο αναβολισμός. Mm. Δηλαδή, χωρίς ινσουλίνη, οι μύες μας δεν θα πάρουν πρωτεΐνη. Χωρίς ινσουλίνη, δεν θα αποθηκεύσουμε τις τροφές, διότι ο οργανισμός μας τις διασπάσει σε πρώτες ύλες, κρατάει ό,τι χρειάζεται για τα ατομικά του υλικά και τα υπόλοιπα τα κάνει είτε ζάχαρη για να έχει ενέργεια και να τα κάψει, είτε, άρα το αποθηκεύει, είτε τριγλυκερίδια, ελεύθερα λιπαρά οξέα, και τα αποθηκεύει στα λιποκύτταρά μας πάλι με τη βοήθεια ινσουλίνης. Άρα το κρέας μπορεί να γίνει ζάχαρη, το κρέας μπορεί να γίνει λίπος. Η ισουλίνη λοιπόν είναι ο καταλύτης εκείνος ο οποίος τροποποιεί την τροφή σε οποιαδήποτε μορφή για να μπορέσουμε να έχουμε ενέργεια. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν. Επομένως στο διαβήτη τύπου 2 έχουμε ισουλίνη αλλά δεν μας φτάνει, αλλά στο διαβήτη τύπου 1 δεν έχουμε ισουλίνη. Επομένως εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε τον άνθρωπο με τα σύγχρονα οπλοστάσιό μας, και επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις ανάγκες μας, έχουμε χωρίσει τις ινσουλίνες αυτές που χρησιμοποιούμε σχηματικά σε δύο τύπους που θα τους εξηγήσω. Στις βασικές ινσουλίνες και στις γευματικές. Τι σημαίνει βασική ινσουλίνη? Έτσι, βασική ινσουλίνη σημαίνει ότι αν εμείς κοιμόμαστε όλο το 24ωρο, έτσι, θα χρειαζόμαστε μια ενέργεια του βασικού μας μεταβολισμού. Που σε δύο ίδια άτομα, ίδιες ηλικίες και πιθανόν ίδιο κιλό είναι διαφορετικό. Όπως αδιαφέρει τόσο πολύ, δηλαδή δεν υπάρχει απόλυτη τιμή από άτομο σε άτομο. Ας φανταστούμε ότι έχουμε δύο ίδια αυτοκίνητα, ίδια κυβικά, δεν καίνουν και τα δύο την ίδια βενζίνη στο ρελαντί τους. Mm. Ναι. Σαφές, νομίζω το παράδειγμα αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ακριβώς. Άρα έχουμε πλέον με την τεχνολογία γρήγορες σύγχρονες ινσουλίνες, 24 ώρες. Κάποιες από αυτές βαστάνε και λίγο παραπάνω, άρα μας δίνουν την ευχέρεια κάποιον ωρό να μεταθέσουμε. Είναι ασχέτως τροφής και αυτές τις ινσουλίνες εμείς θα τις χρησιμοποιήσουμε για τις ώρες που δεν τρώμε. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν οι ινσουλίνες είναι 24 ώρες, 36 ώρες, γίνονται μια φορά την ημέρα. Η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει γιατί υπάρχει ο φόβος της ένεσης. Ο κόσμος ακόμα και τώρα πιστεύει ότι αν θα μπει στην ινσουλίνη έφτασε στην εσχατιά. Δηλαδή ότι είναι τελείωσε η δουλειά του. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Έτσι να είμαστε καλά, η ινσουλίνη δεν είναι φάρμακο, είναι η φυσική μας ορμόνη. Σαφώς θέλει τη ρύθμιση. Είναι μια εξάρτηση όμως. Θέλει εκπαίδευση. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να του πεις πάρε αυτή τη δόση και κάνε την. Πρέπει να το μάθεις να την αυξομειώνει. Κάθε μέρα της ζωής του δεν είναι ίδια. Κάθε εποχή της ζωής του δεν είναι ίδια. Άλλες εποχές είμαστε αγχωμένοι, τρέχουμε. Άλλες εποχές είμαστε πιο αραχτοί. Άλλες εποχές θα περάσουμε μια ίωση που θα μας αλλάξει τελείως τις ανάγκες μας σε ινσουλίνες. Άλλες εποχές θα μας συμβεί κάποιο γεγονός πολύ στενάχωρο. Και άλλες εποχές, όπως το καλοκαίρι, θα έχουμε περισσότερη άσκηση και ανθρωπαιδιές. Άρα
Θα πρέπει... Άρα εκεί, γιατρέ, πρέπει να προσαρμόσουμε και την δοσολογία της ινσουλίνης. Ακριβώς, και αυτή είναι η δική μας δουλειά, έτσι να εκπαιδεύσουμε τον ασθενή μας στα όπλα του. Μάλιστα. Τι όπλα λοιπόν διαθέτει ένας άνθρωπος, λοιπόν, ο οποίος έχει διαβήτη? Οι βασικές ινσουλίνες πλέον είναι στυλό, είναι βελονίτσες, επειδή από μικρός έγινα γιατρός, γιατί με ταλαιπώρησαν οι γιατροί και θυμάμαι τις παλιές γυάλινες ενέσεις με τις βελονάρες τις τόσες. Τώρα η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Όταν μιλάμε για βελονίτσες 32G και 4 mm, μιλάμε για μια τρίχα, σαν την τρίχα ουσιαστικά της κεφαλής μας, την οποία δεν τη βλέπουμε και μας θυμίζει ταινίες διαστημικές και επιστημονικής φαντασίας που έκανε τσστ, αλλά δεν πονάνε, είναι πάρα πολύ εύκολες στη χρήση τους. Είναι στυλό, άρα έχουμε το crack-clack, άρα μπορεί να την κάνει και ένας που δεν βλέπει καλά. Μάλιστα. Μπορεί να την κουβαλήσεις μαζί σου, να την πας στην παραλία ή όπου αλλού θέλεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για ενέσιμη παροχή ινσουλίνης. Ναι, και αυτό το λέω, γιατί ακόμα υπάρχει ο φόβος της ένεσης και της ινσουλίνης. Αυτός ο σκοπός μας είναι να είμαστε ρυθμισμένοι. Αυτό θα το πετύχουμε αναπερίσταση με διαφορετικούς τρόπους και γι' αυτό χρειάζεται εξατομίκευση. Άρα, όπως είπα, λοιπόν, έχουμε τις βασικές ινσουλίνες και έχουμε και τις γευματικές. Οι γευματικές είναι ινσουλίνες που δρούνε γρήγορα. Άρα, θα τις κάνουμε για να καλύψουμε το φαγητό μας. Τις ώρες που δεν τρώμε, θα μας τις καλύψει η βασική ινσουλίνη. Τις ώρες που τρώμε, θα μας τις καλύψει η γευματική ινσουλίνη. Μισό λεπτάκι. Να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη. Έχουμε λοιπόν ένα άτομο το οποίο πάσχει από διαβήτη τύπου 1 ή 2, αναλόγως. Και όταν δεν τρώει, θα πρέπει να έχει μία ινσουλίνη, την οποία θα την χρησιμοποιήσει με ενέσιμη μορφή. Και όταν θα είναι να φάει για το οποιοδήποτε γεύμα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μία επιπλέον ινσουλίνη. Ακριβώς. Είτε να αφαιρέσει, είτε έτσι, να προσθέσει στην προηγούμενη δοσολογία ινσουλίνη. Σωστά. Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα φανταστείτε ότι το σώμα μας όλο το 24ωρο χρησιμοποιεί ινσουλίνη, που τις ώρες που δεν τρώμε είναι περίπου ίδια. Τις ώρες που τρώμε, ανάλογα από πόσο θα φάμε και τι θα φάμε, θα κάνει μια αιχμή. Δηλαδή εκεί θα πουσάρει για να χρησιμοποιήσουμε την ινσουλίνη, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το φαγητό που θα φάμε. Άρα οι γευματικές ινσουλίνες, που και εκεί έχουμε μεγάλη εξέλιξη στην τεχνολογία, γιατί πλέον έχουμε τις λεγόμενες γρήγορες ινσουλίνες. Άρα η γρήγορη ινσουλίνη τι σημαίνει? Ότι από την ώρα που την κάνει την ένεση, δρά σχεδόν σαν φυσιολογική, δρά αμέσως. Απορροφάται δηλαδή άμεσα τον οργανισμό. Ακριβώς. Οι παλιές ινσουλίνες που είχαμε, οι γρήγορες, να καταλάβουμε τι εννοούμε, δρούσαν από την ώρα που την κάναμε, ξεκινάγαν να δρούν σε μισή ώρα. Την αιχμή της δράσης τους τις κάνανε στις 3 ώρες και βαίνανε 8-9 ώρες στο αίμα μας. Που σημαίνει αυτό ότι έπρεπε κάποιος να έχει προγραμματίσει τι ώρα θα φάει, ώστε να προγραμματίσει τη δοσολογία ινσουλίνης. Μάλιστα. Και μάλιστα επειδή σε κάθε μέρα, επειδή αυτό είχαν συντηρητικά μέσα για να μπορούμε να πετύχουμε αυτή την τη δράση της ινσουλίνης. Η ίδια ένεση δύο διαφορετικές μέρες δρούσε διαφορετικά. Άρα εμείς έπρεπε να πετύχουμε την ώρα που θα δράει πολύ αυτή η γρήγορη ινσουλίνη για να πέσει το δεύτερο μας φαγητό ή να κανονίσουμε το σνακ και ούτω καθεξής. Τώρα, εν έτη του 21ου αιώνα, έχουμε ινσουλίνες που δρούν αμέσως, σαν οργανισμός μας να μπορεί να παράγει την ινσουλίνη του φυσικά, άρα σχεδόν έχουν τη φυσική μορφή της ινσουλίνης, δρούνε αμέσως, στα 4 με 5 λεπτά από την ώρα που θα την κάνουμε, στις 3 με 4 ώρες έχουν φύγει από το αίμα μας, άρα είναι ακριβώς φτιαγμένες για να καλύψουν το γεύμα μας. Ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά αυτό θέλει εκπαίδευση. Έτσι δεν... Πριν φτάσουμε στην εκπαίδευση αυτή, αυτές οι ινσουλίνες τις οποίες εισάγουμε στον οργανισμό μας για να αντιμετωπίσουμε τον διαβήτη τύπου 1, έχουν παρενέργειες? Καμία. Οι παρενέργειες είναι αν τις χρησιμοποιούμε σωστά. Αλλά είναι φυσική ινσουλίνη. Και μάλιστα δεν είναι ακριβώς ινσουλίνη, τη λέμε ανάλογο ινσουλίνης, γιατί έχουμε λίγο αλλάξει τον τύπο της, άλλη να δράει πιο γρήγορα, αντί να βάλουμε πλέον συντηρητικά. Έχουμε αλλάξει λίγο τον τύπο της, απορροφάται πιο γρήγορα και δράει πιο γρήγορα. Άρα ο οργανισμός μας αυτό δεν το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ότι την ώρα που τη θέλει έχει την ινσουλίνη που χρειάζεται. Έτσι, έχουμε μια οντότητα που λέγεται ευαισθησία στην ινσουλίνη, που πρέπει εμείς που έχουμε το διαβητικό να εκπαιδεύσουμε. Τι σημαίνει ευαισθησία στην ινσουλίνη? Σημαίνει ότι όταν θα κάνουμε μία μονάδα ινσουλίνης, έτσι, πόσο θα του ρίξει το ζάχαρο. Αυτό είναι διαφορετικό. Και έχουμε και πόσες μονάδες θέλουμε, διότι η ινσουλίνη κυρίως χρειάζεται για τους υδατάνθρακες, για δύο διαφορετικούς ανθρώπους με την ίδια ποσότητα υδατάνθρακα. Εκπαιδεύουμε λοιπόν τον εαυτό μας τον και τη διατροφή ναι, τον μας, που έχουμε τον αντίστοιχο τέλος πάντων. Δεν θα πω ασθενή, το άτομο που έχει ζαχαροδιαβήτη, συμφωνώ, δεν είναι ασθενής. Δεν είναι ακριβώς ασθένεια. Το ζάχαρο είναι μια κατάσταση, ακριβώς, στην οποία πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτήν. Ναι. Το άτομο, λοιπόν, αυτό... Να διορθώσουμε defect, ατέλειες του σώματός μας, θα το έλεγα. Σωστά. Πόσο σημαντικό όμως είναι να γνωρίζουμε
ακριβώς την στιγμή εκείνη που μετράμε την ινσουλίνη, ποια είναι η ποσότητα που χρειαζόμαστε και αν τα αποτελέσματα αυτά που λαμβάνουμε από τη μέτρησή μας είναι ακριβή. Α, μπράβο. Το επόμενο θέμα μας είναι αυτό, είναι ακρογωνιαίος λίθος. Άρα οφείλω εγώ πρώτον, είναι αλλιώς να πηγαίνουμε να φάμε και να έχουμε ένα φυσιολογικό ζάχαρο, όπως έχεις εσύ και εγώ που δεν έχουμε ζάχαρο. Mm-hmm. Αλλιώς, επειδή κάτι έχει γίνει, να έχουμε ένα ζάχαρο 150-160. Άρα, αυξημένο, ακριβώς, πολύ αυξημένο. Άρα το ίδιο φαγητό, όταν έχουμε ένα ζάχαρο φυσιολογικά προγευματικό κάτω από το 100, και το ίδιο φαγητό όταν έχουμε ένα ζάχαρο 150-160 δίπλα από το φαγητό μας, θα χρειαστεί διαφορετική δόση ινσουλίνης. Mm-hmm. Όλα αυτά θέλουν εκπαίδευση. Έτσι, και βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το κομμάτι είναι η τιμή του ζαχάρου που θα μας δώσει οποιοδήποτε μετρητής ή σύστημα μετρήσεως θα χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι με το ISO του 2016 έχουμε ένα όριο συν πλην 15% προς τα πάνω σφάλματος και 15 μιλιγκράμμ προς τα κάτω επίσης σφάλμα. Δηλαδή ένας μετρητής του 100 μπορεί να το μετρήσει ως 115 ή ως 85. Αυτό όμως τι επιπτώσεις μπορεί να έχει? Αυτά είναι τα ISO. Το ISO έτσι, ναι, είναι επιστοποιητικό καλή λειτουργία, δεν είναι η ζωή. Άρα κάποιος μετρητής αυτό το ISO μπορεί να το πετύχει στο 90% και κάποιος μπορεί να το πετύχει στο 99% και κάποιος άλλος στο 60%. Και οι τρεις θα έχουν approval, mm-hmm, αλλά αν πρόκειται εμείς... Έγκριση. Ακριβώς. Για τα ελληνικά μας το λέω αυτό. Συγγνώμη, ναι. Μερικές φορές. Χάνομαι κι εγώ. Έχουν μπορεί πει όλες οι λέξεις αυτές στην καθημερινότητά μας, οπότε... Και οι τρεις θα είναι εγκεκριμένοι. Έτσι, η διαφορά τους θα είναι ότι εάν εγώ έχω πει στον ασθενή μου ότι μία μονάδα ινσουλίνη σου ρίχνει το ζάχαρο κατά 20, λέω ένα τυχαίο νούμερο, έτσι, αν ο μετρητής στο βγάλει 240 και είναι 200, σημαίνει ότι θα κάνεις πολύ και μία. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία ο μετρητής που επιλέγουμε και η ακρίβεια της μετρήσης. Και η ακρίβεια του λάθους η διαφοροποίηση που υπάρχει ακριβώς στην τιμή που μας δίνει ο μετρητής. Και εδώ θα σας πω ένα μυστικό που θα το ξέρουμε οι δυο μας και όσοι μας ακούνε. Ναι, βέβαια, είναι ένα κοινό μυστικό πλέον. Έτσι, ότι τη δουλειά την κάνουν οι ταινίες και όχι το μηχάνημα. Έτσι, οι ταινίες λοιπόν και βέβαια και το ίδιο το μηχάνημα έτσι, πρέπει να έχουν επαναληψιμότητα. Μάλιστα. Τι σημαίνει επαναληψιμότητα? Επαναληψιμότητα σημαίνει ότι αν τσιμπήσουμε το δάχτυλο με την ίδια σταγόνα και πάρουμε τρεις διαφορετικές σταγόνες, ο μετρητής πρέπει να έχει πολύ μικρή απόκληση στις μετρήσεις του. Mm-hmm. 100% το ίδιο δεν θα μας το βρει, αυτό είναι το σφάλμα του μηχανήματος. Έτσι, αλλά θα πρέπει να έχει επαναληψιμότητα. Και το δεύτερο είναι ευαισθησία. Να ξέρουμε δηλαδή και ακρίβεια. Να ξέρουμε δηλαδή το 120 είναι 120 ή στην πραγματικότητα είναι 90. Όπου αυτή η διαφορά για την οποία αναφέρεστε, γιατρέ, νομίζω ότι μπορεί να έχει πολύ μεγάλη σημασία στο τύπο 1 πάρα πολύ και στην δοσολογία της ινσουλίνης, ακριβώς, αλλά ναι, και το αν είμαστε υπογλυκημικοί ή υπεργλυκημικοί. Ακριβώς. Έτσι, άρα η ακρίβεια και η ευαισθησία της μεθόδου και η επαναληψιμότητα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία σε αυτό που θα αποφασίζει για την ινσουλίνη του. Στον τύπο 2 που δεν κάνει ινσουλίνη που παίρνει χάπια δεν είναι τόσο σημαντικά. Έτσι, διότι είτε το ζάχαρος είναι 150 είτε είναι 160, εσύ το ίδιο χάπι θα πάρεις, δεν θα αλλάξει τίποτα, θα αγχωθείς λίγο λιγότερο ή λίγο περισσότερο. Αλλά εκεί για την χρόνια ρύθμιση έχουμε και μια εξέταση που λέγεται γλυκοζιωμένη ημοσφαιρίνη. Τα άτομα τα οποία έχουν ζάχαρο την ξέρουν, είναι η μέση όρη του ζαχάρου. Άρα η γλυκοζιωμένη ημοσφαιρίνη που και αυτή έχει ποσοστά λάθους είναι καλή. Δεν μας νοιάζει στο διαβητικό τύπου 2. Στο διαβητικό όμως τύπου 1 ή στο τύπου 2 που θεραπεύεται με ινσουλίνη, η μέτρησή του θα του βοηθήσει να πάρει απόφαση πόσες μονάδες θα κάνει. Πάμε λοιπόν τώρα, γιατρέ, να δούμε πώς μπορεί κανείς να κάνει την δική του μέτρηση στην τιμή του ζαχάρου ή αν θα πρέπει να αποτανθεί σε ένα εργαστηριακό χώρο για να γίνει εκεί η μέτρηση. Έχουμε λοιπόν ορισμένα μηχανήματα και κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με την αυτομέτρηση, κάποια έχουν να κάνουν με την χρονική αυτομέτρηση, δηλαδή την τοπική και τη στιγμιαία καταγραφή, αλλά έχουμε και την συνεχή καταγραφή. Να τα δούμε αναλυτικά. Βεβαίως. Λοιπόν, να τονίσω το εξής, ότι η καλή ρύθμιση έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη μακροχρόνια αποφυγή των επιπλοκών. Στον τύπο 1 είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ο κίνδυνος εμφραγμάτων κεφαλικών, που είναι οι πιο επικίνδυνες επιπλοκές στο διαβήτη, έτσι, σχετίζεται πολύ περισσότερο με τη ρύθμιση του ζαχάρου, ενώ αντιθέτως στον τύπο 2 δεν είναι τόσο σημαντική η ρύθμιση του ζαχάρου, σαφώς είναι σημαντική, μην τα μπερδεύουμε, αλλά είναι πιο πολύ σημαντικό τα παρελκόμενα, διότι στον τύπο 2 έχουμε
κυλίτσα, όπως είπαμε. Έχουμε χοληστερίνες, έχουμε υπερτάσεις, έχουμε το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο, που είναι πολύ μεγάλη και πονεμένη ιστορία, κάποια στιγμή να τη συζητήσουμε. Άρα εκεί πέρα είναι πολύ πιο σημαντικό, εκτός από τη ρύθμιση, να ρυθμίσουμε όλα τα παρελκόμενα για να μειώσουμε τα εμφράγματα. Στον τύπο 1 όμως η ρύθμιση είναι σημαντική. Ο κλασικός τρόπος που είναι πάντοτε, όπως λέμε, ο παλιός είναι αλλιώς, ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς, έτσι, είναι η αυτομέτρηση, η δακτυλοκέντηση, οι μετρητές που τσιμπάμε στο δάχτυλο. Με την ακίδα, λοιπόν. Λοιπόν, εκεί υπάρχει, όπως παντού, έτσι, πάρα πολύ μεγάλη πληθώρα μηχανημάτων. Δυστυχώς, έτσι, το να λέμε ότι έχει ISO, γιατί πρέπει να έχει ISO, δεν μας εξασφαλίζει. Το πιστοποιητικό ποιότητα, ακριβώς, ουσιαστικά, ναι, είναι αυτό, έτσι. Δεν μας εξασφαλίζει στα αποτελέσματα. Έτσι. Δηλαδή, άλλοι μετρητές πετυχαίνουν 70% αυτό το ISO, άλλοι το πετυχαίνουν 90%. Και κάποιοι, πολύ συγκεκριμένοι, έτσι, μπορούν να έχουν απόκληση πολύ καλύτερη από το ISO, δηλαδή να σου πετυχαίνουν τιμές συν πλην 7 σε σχέση με την κανονική τιμή. Αυτοί οι μετρητές στους ανθρώπους που κάνουν ισουλίνη είναι και ενδεδειγμένοι. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, το καταλαβαίνω κι εγώ, γιατί 7 μονάδες ζαχάρου απόκλιση από την πραγματική τιμή είναι ουσιαστικά αυτό που εμείς θέλουμε. Το ζάχαρό μας πρέπει να ξέρουμε ότι αλλάζει μέσα σε δευτερόλεπτα. Το στρες παράγει δύο ορμόνες που τις ξέρουμε όλοι μας, και η μία είναι η αδρεναλίνη. Αυτό πώς επηρεάζει την παραγωγή? Λοιπόν, την έχει τραγουδήσει και ο Παπακοσταντίνου, την αδρεναλίνη. Και η δεύτερη είναι η κορτιζόλη. Η κορτιζόλη την ξέρουμε, είναι η γνωστή κορτιζόνη που την παίρνουμε απ' έξω, εξωγενώς αγάπη. Έχουμε τη φυσική κορτιζόλη. Αυτές οι δύο ορμόνες που παράγονται σε κλάσματα δευτερολέπτου, πόσο θέλουμε να πούμε αχ, την ώρα που μας γλιστάει το ποτήρι πρώτου σπάσει, εκεί την ώρα έχουμε παράγει αδρεναλίνη, έχουμε παράγει κορτιζόνη, οι παλμοί μας έχουν ανέβει, έχουμε έξαψη, γι' αυτό όταν νιώθουμε πονοκέφαλο και μετράμε την πίεσή μας, τη βλέπουμε πλασματικά ανεβασμένη. Αυτό που λέγανε οι γιατροί είναι ευρωπίεση. Αυτές οι δύο ορμόνες ανταγωνίζονται τη δράση της ινσουλίνης. Είναι μέσα σε εισαγωγικά αντιινσουλινεμικές ορμόνες. Άρα ο διαβητικός μπορεί να έχει ένα ζάχαρο 100, έτσι λίγο κάτι να συμβεί, να στραβώσει, να αγχωθεί, να το τρακάρουν λίγο το αυτοκίνητο έξω και μακριά. Το ζάχαρο θα πάει 200, 150-200 μέσα και χωρίς να έχει φάει. Είναι μια στιγμιαία κατάσταση αυτή, αλλά σε ένα άτομο το οποίο έχει όντως σακχαρώδη διαβήτη, πώς μπορεί να τον επηρεάσει αυτό? Πολύ, και έχουμε και μελέτες ότι η χρήση αντικαταθλιπτικών, μας τρομάζει η λέξη. Έτσι, αντικαταθλιπτικών. Ναι, η χρήση αντικαταθλιπτικών είναι φάρμακα που λέμε δεν τα χρησιμοποιούμε μόνο για την κατάθλιψη. Τα χρησιμοποιούμε και για μείωση του άγχους. Έτσι, πετυχαίνει καλύτερες ρυθμίσεις στους διαβητικούς. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Να παραμείνουμε λοιπόν στην αυτομέτρηση, η οποία είπατε ότι με την δακτυλοκέντηση μπορεί να έχουμε ίσως την πιο ακριβή, ανάλογα βέβαια με τη συσκευή που χρησιμοποιούμε. Ακριβώς. Τώρα, να δούμε λίγο όμως και το τι εξελίξεις υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν ορισμένες καταγραφές με ή χωρίς σύμπημα. Υπολογίστε ότι ένα άτομο με διαβήτη τύπου 1, έτσι, θα πρέπει για να είναι καλά ρυθμισμένο να μπορεί να μετράει μίνιμουμ 6 φορές την ημέρα το ζάχαρό του. Μια πολύ σημαντική δέσμευση. Έτσι, ναι. Αν υπολογίσουμε ότι κάνουμε 3 γεύματα την ημέρα, θα πρέπει να έχουμε μία προγευματική για να αποφασίσουμε πόση ινσουλίνη θα κάνουμε και μία μεταγευματική 2 ώρες μετά. Θυμίζω ότι οι τιμές στα ζάχαρα νηστείας μας είναι και για τους διαβητικούς από 80%. Στα προγευματικά, που είναι τελείως διαφορετικά από τα νηστείας, νηστείας είναι το πρωί όταν ξυπνάμε, θα πρέπει να είναι μέχρι το 130, και στα μεταγευματικά 2 ώρες, αυτό σημαίνει και καλή ρύθμιση, πρέπει να είναι μάξιμου στο 180, ιδανικά κάτω από το 150. Τι σημαίνει ιδανικά? Είναι άλλο να είμαστε 80 χρονών και μακάρι να ζήσουμε στο 120, και άλλο να είμαστε 10 χρονών ή 15 και να έχουμε ένα ζάχαρο για 70 χρόνια. Εάν στάζει η βρύση μας και λείψουμε Σαββατοκύριακο, δεν τρέχει τίποτα. Αν λείψουμε ολόκληρο καλοκαίρι, θα πληρώσουμε μια περιουσία στη ΔΕΗ. Και θα βρούμε και ένα σπίτι το οποίο θα έχει πισίνα προφανώς. Εντάξει. Μάλιστα. Άρα. Σημαντικό λοιπόν να καταγράψουμε τις τιμές αυτές. Λοιπόν. Το ερώτημα είναι. Επομένως, στον τύπο 1 πλέον έχουμε αρκετές εξελίξεις. Εκτός από τη δακτυλοκέντηση ένδυση που εξακολουθεί, ξαναλέω, να παραμένει ακρογωνίας λίθος, έχουμε πλέον τα συστήματα συνεχούς καταγραφής. Έχουμε δύο τεχνολογίες που και οι δύο έχουν εξελιχθεί. Η μία τεχνολογία που είναι αυτό που γράφεται CGMS, έχει ξεκινήσει από το 99 και έχουμε φτάσει πλέον σε αρκετά καλά ποσοστά ακρίβειας. Έτσι, είναι patch ή διάφορο τέτοιου είδους. Αυτοκόλλητο, λοιπόν. Το οποίο το φοράμε απάνω μας. Υπάρχουν patch που τα αλλάζουμε ανά 14 μέρες. Υπάρχουν, δεν έχουν έρθει ακόμα στη χώρα μας, αλλά έξω κυκλοφορούν. Κάποια τα οποία τα βάζουμε πολύ εύκολα με τοπική κάτω από το δέρμα μας και τα οποία δεν φαίνεται και τίποτα. Όλα αυτά πλέον είναι ασύρματα. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να μετράνε ανά λεπτό το ζάχαρο.
Άρα ουσιαστικά έχουμε μια πολύ καλή εικόνα 24 ώρες 24 ώρες τι κάνει το ζάχαρο στο αίμα μας. Η ακρίβειά τους όμως. Η ακρίβειά τους έχει βελτιωθεί αρκετά. Σε σχέση με την δακτυλοκέντηση. Σε σχέση με την δακτυλοκέντηση είναι κοντά. Έτσι. Επιπλέον αυτά τα συστήματα δείχνουν την τάση. Τι σημαίνει τάση. Έτσι, αν πρόκειται να ανεβεί ή να πέσει το ακριβώς, σαχαρό μας. Ακριβώς. Δηλαδή σου βγάζουν και μια εικόνα ότι κοίταξε να δεις, έχεις 100, μετά από 5 λεπτά έχεις πάει στο 120, μετά από 15 λεπτά έχεις πάει στο 150, τι έγινε, έφαγες και ούτω καθεξής. Επιπλέον, επειδή είναι ασύρματα μπορεί να τα έχουμε στο κινητό μας, παλιά πρέπει να κουβαλάμε εκτός από το αυτοκόλλητο πάνω στο μπράτσο μας ή όπου το βάζαμε και ένα ξέχωρο. Μια συσκευή. Ναι. Η οποία να δείχνει το ζάχαρο. Τώρα αυτά μπορεί να είναι κατευθείαν στο κινητό μας. Μπορεί διαμέσου του ίντερνετ να πηγαίνουν σε ένα κέντρο που θα μπορεί κάποιος γιατρός να το παρακολουθεί, ιδίως στους εφήβους, έτσι, που παλιά τους τα δίναμε αλλά δεν μετράγανε. Τώρα το μηχάνημα θέλουν, δεν θέλουν, μετράει μόνο τους. Έχουν αρκετά καλή ακρίβεια και το πιο σημαντικό έχουν alarms. Τι σημαίνει τα alarms? Τα alarms εμείς τα τοποθετούμε μόνοι μας, ο γιατρός δηλαδή διαλέγει. Άρα όταν το ζάχαρό μας είναι πάνω από το 200 που θα κάνει συμπτώματα, αρχίζει και σφυρίζει, χτυπάει, αναβοσβήνει. Έτσι και... Σου δίνει πάντως μία ένδειξη, ένα συναγερμό, ότι ακριβώς, κάτι δεν πάει έτσι, καλά ή τίνει να ξεπεράσει τα όρια. Ακριβώς, και έτσι εσύ μπορείς να λάβεις τα μέτρα σου. Το πιο επικίνδυνο βέβαια είναι οι υπογλυκαιμίες. Ίδιο στο τύπο 1 οι υπογλυκαιμίες σχετίζονται με πρόορη άνοια. Στους πιο μεγάλους σχετίζονται με εμφράγματα, γιατί η καρδιά μας διατρέφεται με ζάχαρη, αυτό είναι το καύσιμο του καρδιακού μυός. Άρα, αν έχουμε αγκία γερασμένα και πέσει και το ζάχαρό μας, οι τροφικές αλλοιώσεις που γίνονται στα μυϊκά μας κύτταρα ουσιαστικά μπορεί να προκαλέσουν έμφραγμα, ανακοπές. Και ξέρουμε ότι οι υπογλυκαιμίες σε μεγάλες ηλικίες αυξάνουν τους θανάτους από εμφράγματα. Επομένως, το να έχουμε ένα αλάρμ και να μας φυρίζει, ιδίως στον ύπνο μας, κάτω από το 70 ή κάτω από το 75, ανάλογα που το έχουμε βάλει εμείς, θα μας ξυπνήσει, θα φάμε και θα γλιτώσουμε τις όποιες επιλογές. Επομένως, αυτά πλέον τα συστήματα συνεχούς καταγραφής, που πολύ σύντομα θα τα καλύπτουν και τα ταμεία μας στη χώρα μας. Ήδη ένα στην άλλη τεχνολογία, την FGM, η οποία ήταν πολύ απλοϊκή. Είναι η συνεχής καταγραφή, λοιπόν, χωρίς τσίγμα. Να το δούμε και εδώ για να έχουμε μια συγκριτική εικόνα, παρακαλώ, των συστημάτων αυτών. Το CGMS είναι η συνεχής καταγραφή με ελάχιστο ή χωρίς τσίγμα. Το FGM, Flash Monitoring, είναι η συνεχής καταγραφή χωρίς τσίγμα. Στα αγγλικά είναι τα αρχικά του continuous, που σημαίνει συνεχή. Glucose Monitoring, δηλαδή παρακολούθηση γλυκόζης, system, σύστημα. Έτσι. Και υπάρχει και το FGM, το οποίο ήδη κυκλοφορεί στη χώρα μας. Αυτό μετρούσε ανά 5 λεπτά. Τώρα και αυτοί το έχουν κάπως εξελίξει. Δεν έχει έρθει ακόμα στη χώρα μας. Έτσι, αυτό δεν ήθελε και ρύθμιση καθόλου. Θα θέλανε ένα μικρό καλυμπάρισμα που και αυτό έχει βελτιωθεί. Και πλέον έχουμε συστήματα που ουσιαστικά είναι άπονα. Μόνο πρέπει να αλλάζουμε ανά 14 μέρες το αυτοκόλλητό μας. Είναι πιο μικρά, πιο ευέλικτα, γιατί. Σκεφτείτε και το εξής. Είναι πολύ ωραίο για μένα το γιατρό να λέω το σωστό, αλλά φανταστείτε έναν άνθρωπο από τότε που κατάλαβε τον εαυτό του να κυκλοφορεί με ένα οποιοδήποτε κουτάκι πάνω στο σώμα του χειμώνα-καλοκαίρι, στην παραλία του. Δεν είναι τόσο ευχάριστο. Μισό λεπτάκι τώρα. Έχουμε ένα παιδάκι το οποίο είναι 2-3 χρονών. Ο γονιός, μητέρα ή ο πατέρας, υποχρεούται να κάνει αυτή την μέτρηση συνεχώς στο παιδί. Μία τέτοια συσκευή συνεχούς καταγραφής με ελάχιστο ή καθόλου τσίπημα ενδείκνεται περισσότερο από την δακτυλοκέντηση σε ό,τι αφορά την ακρίβεια? Προφανώς, και ιδίως τα προβλήματα ξεκινάνε το παιδί πάει στο σχολείο. Γιατί όσο το παιδί είναι στο σπίτι, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Ναι, υπάρχει η άμεση πρόσβαση. Ακριβώς, ναι. Είναι πράγματα πιο εύκολα. Επειδή ίσως κάποιοι με έχουν δει, είχα φτάσει και στην συσχηνούσα. Που ήταν μια φοβερή κυρία που ζούσε εκεί πέρα με τον άντρα της και είχε παιδάκι 3 ετών με διαβήτη τύπου 1 και η γυναίκα τα κατάφερνε μόνη της και τη στηρίξαμε. Φανταστείτε ότι εκεί θα εκπαιδεύσουμε τη μαμά, αλλά όσο το παιδί είναι στα χέρια της μαμάς, έτσι μπορεί. Έτσι, και τα παιδάκια, επειδή πλέον τα τσιμπητήρια δεν πονάνε, έτσι, άμα το καταλάβει και υπάρχει μια καλή, σωστή πρόσβαση, δεν θα το ενοχλήσει να το τσιμπήσει. Το πρόβλημα είναι όταν το παιδί θα φύγει από τα χέρια της μαμάς, θα πάει στον νηπιαγωγείο, θα πάει στο σχολείο. Στα παιδιά πλέον έχουμε αντλίες ινσουλίνης, έχουμε φτάσει σε κλειστά κυκλώματα, δηλαδή αντλίες που μπορούν πλέον εν μέρει να είναι και σκεφτόμενες, δηλαδή να αποφασίζουν και από μόνες τους τη διακοπή ή την αύξηση της ινσουλίνης. Και τα επόμενα χρόνια θα είμαστε πολύ πιο καλά. Αυτά τα βαφτίζουμε κακώς, κατά τη γνώμη μου,
τεχνητό πάγκρεας. Δεν είναι ακόμα στο σημείο να είναι τεχνητό πάγκρεας, αλλά είναι πολύ κοντά. Έτσι, είναι μια υποτυπώδης μορφή τεχνητού παγκρέατος. Ναι. Επειδή μιλήσαμε για συνεχή καταγραφή με ελάχιστο ηχορύσιμα, αυτή η καταγραφή μπορεί παράλληλα, ενώ μας δίνει την μέτρηση, να υπάρχει και μια αντλία ενσουλίνης η οποία θα δίνει ακριβώς την ενσουλίνη που χρειαζόμαστε. Σαφώς, αυτό σας λέω πλέον. Παλιά είχαμε τις σκέτες αντλίες. Μετά οι αντλίες συνδέθηκαν με αυτά τα συστήματα. Υπάρχουν πλέον εταιρείες που έχουν εξελίξει αυτές τις αντλίες, ώστε τουλάχιστον να ακούμε τις υπογλυκαιμίες. Γιατί το πρόβλημα με την αντλία είναι ένα gadget. Και δυστυχώς είναι ωραία η τεχνολογία, αλλά η τεχνολογία έχει σφάλματα, κάνει λάθη και χαλάει. Επομένως, όταν εμείς το φοράμε στην αρχή, ασχολιόμαστε, μετά το ξεχνάμε και αυτό είναι επικίνδυνο. Διότι αν η αντλία κολλήσει, αν ο μετρητής δεν μετράει σωστά, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό. Μηχανήματα είναι, προφανώς. Και αν αυτό συμβεί μέσα στον ύπνο μας, μπορεί να γίνει και πολύ επικίνδυνο. Άρα θέλει πολλή εκπαίδευση και είναι αποδεδειγμένο ότι ακόμα και αυτού του είδους οι αντλίες, χωρίς επαφή με τον γιατρό, χωρίς παρακολούθηση και κατά καιρούς πρέπει ο γιατρός να ευαισθητοποιεί τον ασθενή, έτσι, μπορεί να αποδειχθούν και αυτά επικίνδυνα. Έτσι. Και δεν με νοιάζει εμένα αν, γιατί το έχω ξαναπεί αυτό το παράδειγμα, είναι άσχετο. Ο Έλιον Μάσκ, που τον ξέρετε, που βγάζει αυτά τα αυτοκίνητα που οδηγούν μόνα τους, έκανε μια πολύ ωραία μελέτη, στην οποία τι έδειξε. Έδειξε ότι όταν το αυτοκίνητο οδηγεί μόνο του, έχει πολύ λιγότερα ατυχήματα από το να το οδηγεί ο οδηγός. Και λέμε πάρα πολύ ξέρετε ωραία. Ποιος είναι πίσω από το τιμόνι. Ναι, όποιος και να είναι πίσω από το τιμόνι. Στη μία περίπτωση με αυτό το αυτοκίνητο, έτσι, γιατί το είδαμε στην Αμερική που έγινε, θα σε σκοτώσει το αυτοκίνητο. Έτσι, άρα χάνεις εσύ πλέον. Δηλαδή, την ώρα που το αυτοκίνητο δεν έχει ανακαλύψει τον κίνδυνο, ο οδηγός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κάτι και βλέπει να πεθαίνει. Εδώ στην προηγούμενη περίπτωση, εμείς έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης στο σύστημα αυτό, εάν κάτι πάει στραβά. Θέλει εκπαίδευση, έτσι, θέλει να ξέρουμε. Αν το ζάχαρό μας είναι 200 γιατί έχουμε φάει, σημαίνει αστοχία χρήσης ινσουλίνης. Αλλά το ζάχαρό μας είναι 200 χωρίς να έχουμε φάει, εκεί να σκεφτούμε ότι πιθανόν έχουμε αγχωθεί και δεν θέλει αυτορύθμιση. Αν εμείς φάμε και μετά θέλουμε να πάμε να κοιμηθούμε, έτσι, ή να ράξουμε στην τηλεόραση, για το ίδιο φαγητό δεν θα κάνουμε τις ιδιώσεις μου αν εμείς φάμε και μετά θέλουμε να πάμε να αθληθούμε ή να κάνουμε. Θέλει εκπαίδευση. Έτσι, αυτά σε έναν άνθρωπο που το πάγκρεας του δουλεύει, τα κάνει αυτόματα, ο άλλος πρέπει να τα ξέρει, θέλει πολλή συζήτηση και εκπαίδευση, αλλά σαφώς αυτό το σύστημα θα το προστατεύσει. Και θα το προστατεύσει στα μικρά παιδιά στο σχολείο μαζί με αντλίες, που ήταν τεράστιο πρόβλημα με τις μαμάδες. Και έχω μιλήσει και παλιότερα για τα bullying. Γιατί μη φανταστείτε, εγώ ως γιατρός και όποιος γονιός το παιδί του έχει και κάνει ενέσεις, είναι απόλυτα συνηθισμένος και του φαίνεται φυσιολογικό. Ο μέσος άνθρωπος φοβάται, έχει το φόβο της ένεσης. Έχουμε λοιπόν τα παιδιά που είναι πολύ σκληροί κριτές και εκεί μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδάκι που έχει μια αντλία τέτοια πάνω του, τον εκφοβισμό, το bullying, το λεγόμενο. Ναι, ακριβώς. Ό,τι είναι διαφορετικό μας ενοχλεί και ό,τι μας τρομάζει επιτιθέμεθα. Είναι κλασικές αρχές ψυχολογίας. Επομένως, το παιδί που είναι διαφορετικό θα αντιμετωπιστεί από τα άλλα παιδιά πολλές φορές με κακία. Αλλά το κακό δεν είναι αυτό. Πολλές φορές και από τους καθηγητές τους. Γιατί ένας καθηγητής δεν σημαίνει ότι έχει όλη την ψυχολογική και ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση για να προσεγγίσει. Κάποιοι καθηγητές είναι άνθρωποι, μισούν τις ενέσεις, άρα αυτό χωρίς να το καταλάβουν μπορεί να δημιουργήσει. Βγαίνει υποσυνείδητα. Και αρκετοί γονείς ακόμα έχουν προβλήματα στα σχολεία τους. Δεν έχουμε σχολεία που έχουν ψυχολόγους, δεν έχουμε σχολεία που οι καθηγητές είναι εκπαιδευμένοι να αντιμετωπίσουν μια υπογλυκαιμία, ούτε καν να ξέρουν τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας. Στο σύστημα λοιπόν της συνεχούς καταγραφής που μπορεί να φέρει ένα παιδί επάνω του ή ένας άνθρωπος με διαβήτη τύπου 1. Τα αποτελέσματα που παίρνουμε μπορούν να τα διαγνώσουν και ο γιατρός ή κάποιο άλλο εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε από μακριά να αποφασίσει να ενεργοποιήσει την αντλία. Πολύ, 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 πολύ ωραία ερώτηση. Το πρόβλημα δεν είναι να μετράμε. Γιατί εκεί είναι το κομμάτι του εμπορίου. Όλες οι εταιρείες που πουλάνε, έτσι πάνε και πιέζουν τους γιατρούς να πάρουν τα συστήματα. Το πρόβλημα είναι να μπορούμε την πληροφορία που παίρνουμε να την αξιοποιήσουμε. Δηλαδή να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα. Ακριβώς. Το είπα και λίγο πριν. Είναι άλλο να έχουμε ένα ζάχαρο 200 γιατί αγχωθήκαμε. Αυτό δεν θέλει καμία αντιμετώπιση. Θα πέσει μόνο το μόλις μας περάσει το άγχος μας. Και άλλο να είναι ζάχαρο 200 μετά που έχουμε φάει. Εκεί είναι αστοχία υλικού. Άρα στη μία περίπτωση θέλει παρέμβαση, στην άλλη περίπτωση δεν θέλει τίποτα. Θα φύγει το άγχος, θα φύγει και θα φτιάξει και το ζάχαρο. Αν πάμε να κάνουμε εκεί παραπάνω ινσουλίνη, απλώς μετά θα έχουμε υπογλυκαιμία.
αυτό είναι πολύ συνεχισμένο στον τύπο 1. Έτσι, και μετά θα μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Επειδή θα έχουμε υπογλυκαιμία, θα φάμε για να τρομάξουμε. Θα φάμε παραπάνω, άρα θα έχουμε υπεργλυκαιμία, θα ξαναδιορθώσουμε και θα μπούμε σε αυτό που εμείς στην ιατρική το λέμε γλυκαιμική μεταβλητότητα. Έτσι, κοινώς, σας είπα πριν ότι έχουμε μια εξέταση που λέγεται γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη. Αυτό είναι μεγάλο μυστικό. Η γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη λέει τους μέσους όρους ζαχάρου. Άρα να πούμε ότι έχουμε μέσους όρους ζαχάρου. Έχει να κάνει με την καμπύλη ζαχάρου αυτή η ιατρική. Όχι, καμία. Γλυκοζιωμένη σημαίνει ότι το αίμα μαζί περίπου 3 μήνες. Όταν ανεβαίνει το ζάχαρο στο αίμα μας, συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη που είναι στα ερυθρά μας αιμοσφαίρια. Άρα, μετρώντας εμείς αυτή τη συνδεδεμένη με τη γλυκόζη αιμοσφαιρίνη, γι' αυτό και λέγεται γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη, ξέρουμε τους μέσους όρους του ζαχάρου μας το τελευταίο τριμήν. Επομένως, μπορεί να έχουμε μια γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη 6,8, λέω. Πάντα στοιχεί σε ένα μέσο όρο ζαχάρου γύρω στο 1,30 με 1,40. Υψηλό. Εντάξει, όχι, μια χαρά είναι. Κάτω από το 7 είμαστε μια χαρά. 1,30 με 1,40 μιλάω για το διαβητικό, όχι για το μη διαβητικό. Ναι, ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, γιατί τα ποστά τα οποία μας αναφέρεται στην αρχή της εκπομπής ήταν ότι άπαξ είμαστε πάνω από το 100, πλέον ναι, η πορεία μας οδηγεί προς μια μόνιμη κατάσταση. Το αποσαφηνίζω ότι μιλάω πάντοτε οι ρυθμίσεις για το διαβητικό. Ωραία. Για τον άτομο χωρίς διαβήτη θα πρέπει τα ζάχαρά του να είναι όλα φυσιολογικά. Επομένως, μπορεί να έχουμε λοιπόν ένα μέσο όρο στο 130, αυτός ο μέσος όρος μπορεί να είναι από το 120 έως το 140 ή μπορεί να είναι από το 50 έτσι, μέχρι το 200, πόσο θα μας κάνει πολύ μεγάλες αποκλίσεις λοιπόν. Από το 50 μέχρι το 300. Άρα θα έχουμε ακριβώς ίδιο μέσο όρο ρύθμισης, αλλά ο ένας τα ζάχαρά του θα είναι πάνω κάτω τα ίδια, λίγο πιο χαμηλά, λίγο πιο ψηλά και ο άλλος θα είναι 50-300. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό να συμβαίνει στο διαβήτη τύπου 1 και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Αυτή διακυμάνσεις αυτές λοιπόν μπορούν να έχουν πολύ άσχημες συνέπειες. Είναι πολύ κακό, έτσι δεν έχουμε καταλάβει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πλέον στο πλωστάσιό μας, εκτός από ινσουλίνες και άλλες ενέσιμες ουσίες, έτσι, δεν ξέρω αν θα τις πούμε μετά ή όχι, θα τις πούμε σε μια άλλη εκπομπή, αλλά έχουμε πλέον και άλλες ορμόνες ενέσιμες και μάλιστα ενέσιμες που είναι εβδομαδιαίες. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και μια πολύ καινούργια, οι οποίες βοηθούν το πάγκρεας να ρυθμιστεί, μας κόβουν την όρεξη και ιδίως στο τύπου 2 είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και είναι και ένα βήμα πριν από τη χρήση ινσουλίνης. Βοηθούν να χάσουμε κιλά, γιατί στο τύπου 2 τα κιλά είναι η κυρία αιτία του διαβήτη, την κληρονομικότητα έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Ό,τι πήρες από τον κατασκευαστή το πήρες, δικό σου είναι για όλη τη ζωή. Είναι αστοχία υλικού του δημιουργού. Αλλά στον τύπο 1 είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που εξηγώ. Έτσι, το να πετύχουμε μια καλή μέση ρύθμιση με όχι υψηλές και πολύ χαμηλές, αλλά με τιμές όλες πάνω κάτω κοντά στο φυσιολογικό. Γιατρέ, αυτό το οποίο πρέπει να μπορέσουμε όλοι να κατανοήσουμε όμως είναι ότι ο διαβητικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ζήσει κανονικά τη ζωή του ή όσο πιο κοντά στο κανονικό γίνεται. Γιατί έχει ένα περιβάλλον, έχει την οικογένειά του, έχει τους φίλους του. Θα έχει δραστηριότητες, θα κολυμπήσει, θα τρέξει, θα υδρώσει. Όλες αυτές τις συσκευές, τις οποίες αναφέρατε για την συνεχή καταγραφή, λοιπόν, με ή χωρίς τσίπημα, μπορούν να συνυπάρξουν με την ποιότητα ζωής που θέλει να ανακτήσει το άτομο αυτό. Ναι, είναι η απάντηση με μια μαγική λέξη που λέγεται εκπαίδευση. Αν εγώ σας δώσω μια πολύ ωραία Porsche, Ferrari, δεν κάνω διαφήμιση, και δεν σας έχω μάθει πώς να την οδηγείτε, θα σκοτωθείτε. Άρα πάλι. Η ζωή και η ιατρική πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική. Τι σημαίνει ανθρωποκεντρική? Ότι πρέπει να σε μάθω να χρησιμοποιείς τη συσκευή σου και ταυτόχρονα να με έχεις δίπλα σου γιατί να συζητάμε. Διότι η ζωή έχει απρόσμενη. Συνεπώς, δεν μας αρκεί να έχουμε μια συσκευή η οποία μας μετράει και ενδεχομένως μας δίνει την ινσουλίνη που εκείνη τη στιγμή απαιτούμε, αλλά η σχέση διαβητικού με τον γιατρό του είναι μια μόνιμη εξάρτηση. Ακριβώς. Σας φασαντιστείτε ότι εγώ σας δίνω πάλι να μιλήσω με αυτοκίνητο, ό,τι άλλη συσκευή θέλετε. Όχι μάρκα όμως, σας παρακαλώ. Όχι μάρκα, ναι. Έτσι, να μιλήσω να σας δώσω ένα αυτοκίνητο με 150 ηλεκτρονικά συστήματα. Άμα δεν ξέρετε να τα χρησιμοποιείτε, τι θα το κάνετε. Μάλιστα. Είναι σαν να έχεις λοιπόν κάποια εργαλεία τα οποία δεν μπορείς να αξιοποιήσεις για να έχεις το κατάλληλο αποτέλεσμα. Βέβαια, το εργαλείο θα σου κάνει τη ζωή πιο εύκολα. Στο να έχεις μετρήσεις πιο συστηματικά, πιο συχνά, να σφυρίζει ο μετρητής και να σε ξυπνάει τη νύχτα που κοιμάσαι, που εκείνη και το πιο επικίνδυνο για τον τύπο 1. Αλλά αν εσύ δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και πώς να αξιολογήσεις τις μετρήσεις σου, έτσι, ή βλέπεις ότι κάθε πρωί ξυπνάς με υψηλά ζάχαρα, εντάξει, θα σε ενημερώσει, πιθανόν να κάνει λίγο ινσουλίνη, αλλά θα πρέπει να ξέρεις ότι εκεί μάλλον η βασική σου ινσουλίνη δεν σε φτάνει. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Θα πρέπει να ξέρεις αν την αυξομοιώσεις.
Αν έχει κοιμηθεί με ένα χαμηλό ζάχαρο και ξυπνήσει με υψηλό, αυτό σημαίνει ότι έχει κάνει υποβλικαιμία μέσα στη νύχτα σου. Άρα δεν έχει έννοια να πας να ρυθμίσει το πρωινό ζάχαρο. Κοινώς λέω παραδείγματα για να καταλάβουμε ότι η ζωή είναι ζωή. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά ακόμη απέχουμε από την συνολική εικόνα, την καταμέτρηση και την παροχή ινσουλίνης, αλλά με ακρίβεια? Κοιτάξτε να δείτε, η άποψή μου είναι, ξαναείπα, ανθρωποκεντρική. Τα μηχανήματα μας κάνουν πιο εύκολη τη ζωή μας, έτσι, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Άρα, σαφώς, από τις εποχές που μετράγαμε το ζάχαρο στα ούρα, που δεν είναι πολύ μακρινές, έτσι, είναι 30 χρόνια πριν, μην φανταστείτε δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ μακρύες. Το 1990 υπήρχαν ελάχιστοι μετρητές σε όλη τη χώρα και ακόμα οι διαβητικοί τύπου 1 μετράγαν το ζάχαρο στα ούρα τους με ταινιούλες. Μέχρι σήμερα που έχουμε μετρητές που τσιμπάνε πολύ λίγο, θέλουν αίμα όσο είναι το κεφαλάκι μιας καρφίτσας, άρα το τσίμπι να έχει γίνει ουσιαστικά άπονο σε σχέση με τα παλιά. Mm-hmm. Μετρητές που σε 5 δευτερόλεπτα σου βγάζουν τις μετρήσεις ή συστήματα αυτόματα που έχει στο κινητό σου ανά πάσα στιγμή το ζάχαρό σου. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Άρα η τεχνολογία βοηθάει. Αλλά το είπαμε και πριν ότι η τεχνολογία βοηθάει μεν, δεν φτάνει από μόνη της. Γιατρέ, και με αυτήν ακριβώς την τελευταία σας φράση θέλω να κλείσουμε την εκπομπή αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και βέβαια να κρατήσουμε ότι η αυτομέτρηση ίσως είναι το βασικό και μοναδικό εργαλείο που πρέπει να έχουμε για να μπορούμε να ζούμε όσο πιο φυσιολογικά γίνεται άνθρωποι με σακχαρό διαβήτη. Να κρατήσουμε το αγαθά κοψιχτώνται και το παν μέτρον άριστον. Η αντιμετώπιση του σακχάρου δεν θα πρέπει να είναι κάτι που φοβίζει το άτομο. Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να προσφέρει λύσεις που εξασφαλίζουν την ποιότητα ζωής του διαβητικού ατόμου, ώστε να προγραμματίζει με ακρίβεια την λήψη ινσουλίνης πριν και μετά τα γεύματα, αλλά και για να αποφύγει υπογλυκαιμικά επεισόδια τα οποία μπορεί να αποβούν μοιραία σε ακραίες περιπτώσεις. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.